Λοιπόν, όχι, κάνετε μεγάλο λάθος. Αυτή τη φάρσα την έχω γράψει σχεδόν πριν ένα χρόνο σε περίπτωση που θα φέρετε ισοπαλία. Και να που ήρθε η στιγμή. Σοβαρός άνθρωπος στην ηλικία. Λοιπόν, θα πάρετε ο καθένας σας από μία πιτσαρία και θα πρέπει να κάνετε μία πολύ περίεργη παραγγελία. Νικητής θα είναι αυτός που θα κρατήσει τον υπεύθυνο της παραγγελίας περισσότερη ώρα στο τηλέφωνο. Ποιος θα ξεκινήσει? Η πίτσα αυτή θα περιέχει πρώτον. Γράφτε. Πικτή. Τι. Πικτή. Β' μαρμελάδα φράουλα. Και γάμα κρούστα γιαουρτιού. Πέτσα. Ναι. Έχετε χρόνο 5 λεπτά ο καθένας να δούμε ποιος θα είναι με την περισσότερη φαντασία. Εσύ πρώτη. Τώρα θα το σηκώσει, πιτσαρία είναι. Πηχτή με μαρμελάδα και γιαούρτι. Ναι, γεια σας. Δεν σας ακούω καλά. Ναι, σας ακούω. Τώρα σας ακούω. Μια παραγγελία θα ήθελα να δώσω. Ναι, πέστε μου. Τι μεγέθη έχετε πίτσα? Μεσαίο, 8 κομμάτια. Δεν έχετε πιο μεγάλο? Όχι, όχι. Τα 8 κομμάτια δηλαδή τι περίμετρο έχουν, τι διάμετρο? Πόσα εκατοστά? 35. 35. Ναι, μήπως πάρω 2. Καλά, αυτή θέλω. Θα ήθελα μια μαργαρίτα. Ναι. Μπορούμε να βάλουμε κάτι special υλικά, γιατί θέλω να κάνω μια φάρσα. Special όταν λένε, τι εννοείται? Κοιτάξτε, θέλω να βάλετε πικτή. Τι? Πικτή. Δεν έχουμε τέτοιο πράγμα, δεν ξέρω τι λέτε. Δεν έχετε? Όχι βέβαια. Πικτή, τι πικτή? Δεν είναι τίποτα, άμα πάτε δίπλα θα σας φέρουν. Είναι ζελέ από γουρουνόπουλο. Όχι, όχι, δεν έχω εγώ τέτοιο. Δεν έχετε εσείς πικτή. Έχετε μαρμελάδα? Όχι, όχι, τίποτα. Δεν κάνετε πίτσα με μαρμελάδα? Δεν υπάρχουν τέτοιες πίτσες. Το ξέρω, αλλά καμιά φορά μπορεί. Πώς υπάρχει? Δεν υπήρχε και πίτσα σοκολάτα, την έκανε ένας, μετά την κάνανε όλοι. Γι' αυτό λέω, μήπως. Όχι, πίτσα σοκολάτα όχι. Κρέπα ναι. Κάνετε κρέπες? Όχι. Πώς σας λένε? Ορίστε. Πώς σας λένε? Βούλα. Κυρία Βούλα, θέλω να κάνω μια φάρσα. Σας παρακαλώ να με βοηθήσετε, γιατί... Δεν μπορώ να βρω εγώ τέτοιο πράγμα. Δεν μπορείτε να βρείτε. Αν βάζαμε αυτή την πέτσα από το γιαούρτι που δεν την τρώει καθόλου, σας παρακαλώ, κυρία Βούλα, αν σας πω τι μου έχει κάνει, θα με καταλάβετε. Θέλω να τη στείλουμε στην ίδια διεύθυνση που είμαι εγώ που θα την παραλάβουμε, αλλά θέλω να την παραλάβει ο άντρας μου και να τη φάει. Εγώ το μόνο που μπορώ να βάλω. Ναι, ναι. Είναι σάλτσα από σεφ. Τι σάλτσα? Από σεφ. Μαγιονέζα από... δηλαδή με τέτοια. Α, σάλτσα σεφ. Ναι, τίποτα άλλο δεν έχω από αυτά που λέτε. Ναι, αλλά έτσι ένα γιαουρτάκι, μια πετσούλα δεν μπορείτε να βρείτε και θα σας την πληρώσω όσο θέλετε. Σας παρακαλώ. Γιαούρτι. Ναι, μόνο την πέτσα, αλλά να πάρουμε αυτό που έχει το κεσέ, που έχει πέτσα από πάνω χοντρή. Και πού να τη βάλουμε, στη σάλτσα? Όχι καλέ, από πάνω, να του πούμε ότι είναι φέτα. Έτσι όπως θα φάει. Ας κάνουμε μια μαργαρίτα, ας πούμε. Ναι. Θα βάλετε την ντομάτα. Όχι, να μην κάνουμε μαργαρίτα, να κάνουμε την ελληνική που έχει και ντομάτα και κρεμμύδι και αυτά. Ναι. Και να φανεί ότι η φέτα να είναι πέτσα. Σας παρακαλώ πολύ, καν δεν ξέρετε. Είστε παντρεμένοι? Ναι, παντρεμένοι. Εσείς δεν έχετε τραβήξει τίποτα από τον άντρα σας να θέλετε να τον εκδικηθείτε με έναν τρόπο? Μου έχει κάνει πολλά, κυρία Βούλα. Το μόνο που δεν είναι και τόσο. Ένα αθώο, μια φάρσα θέλω να του κάνω. Να φάει την πέτσα. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Σας λέω, χρεώστε με όσο θέλετε. Δεν είναι ζήτημα. Δεν είναι θέμα χρημάτων. Ναι, αλλά. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω. Ένας από το μαγαζί να πάει. Να σας τη φέρω εγώ στην ανάγκη. Απλά εγώ θέλω να φανεί ότι είναι. Κάτι. Εγώ ναι. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Γιατί μπορείτε να μου ζητήσει το λόγο. Ποιος? Ο κύριος να μου πει και εσύ με ποιος. Δεν έχει τα μούτρα. Έχει τη φωλιά του πολύ λερωμένη. Όχι, όχι, δεν μπορώ να το κάνω. Θέλετε να σας φέρω εγώ την πίτσα και να την βάλετε εσείς τη μέσα με το γιαούρτι που σου ζητήσετε από πάνω? Δεν έχω πρόβλημα. Εγώ θέλω, για να μην με καταλάβει, ναι, να ανοίξει εκείνος. Εγώ μόλις τώρα κλεισμένα θα πάω στο μπάνιο, θα κάνω μπανιέρα και θα του πω ήρθε η πίτσα σου. Να ανοίξει, να φανεί ότι εγώ δεν έχω. Τι να κάνω τώρα? Αν θέλετε, μπορεί το παιδί να περιμένει έξω. Να δώσουμε στο παιδί. Ορίστε. Να βάλει το παιδί την πέτσα. Είναι το παιδικό δίπλα σας? Όχι, όχι. Μπορεί να περιμένει έξω, να περιμένετε έξω, να σας κάνει ένα τηλέφωνο, να κατέβετε κάτω, δείτε να την παραλάβετε και να έχετε κρύψει κάπου εσείς το γιαούρτι και να το βάλετε. Να το βάλει το παιδί, εγώ να είμαι στην μπανιέρα. Εγώ θα κάνω. Πώς θα βγω με τα φρόλτρα μπροστά στο delivery? Όχι.
Αν θέλετε, μόνο εσείς να το κάνετε. Εμείς δεν έχετε πονέσει, κυρία Βούλα, εσείς. Συγγνώμη, δεν μπορώ να το κάνω. Εντάξει, σας καταλάβω. Να ξεκινήσει και να μου ζητήσει το λόγο ή να κάνει οτιδήποτε. Δίκιο έχετε, σας καταλάβω. Εντάξει, δεν είναι και τόσο άγριος. Δεν ξέρω. Όχι, δεν είναι, μα για άλλη μόνο. Όχι, σας... όχι. Εγώ με θέμα μαγαζιού, όχι, δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Εντάξει, δίκιο έχετε και τόσο. Ναι, το σέβομαι. Είστε επαγγελματίας, αλλά. Βάλτε ένα γιαούρτι και φυλάξτε σε μια γλάστρα και όταν έρθει το παιδί από κάτω, βάλτε το. Τι να σας πω. Εγώ θέλω να μην, να μην φανεί, για να μην το καταλάβει. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω. Δεν μπορείτε. Όχι. Κάτι άλλο που θα. Α, καυτερή πιπεριά βάζετε. Μπορώ να βάλω ταμπάσκο, ναι. Και πολύ και ταμπάσκο. Και πιπέρι και τέτοια και ναι. Να πείτε στον κύριο ότι εγώ τη ζήτησα έτσι. Μπράβο, αυτό θα κάνουμε. Λοιπόν, θα βάλετε όλο το ταμπάσκο, θα ρίξετε από πάνω και όλο το πιπέρι και 3-4 καυτερές πιπεριές κάτω από το τυρί. Να κοιτάξει να το δαγκώσει, να ανάψει να χαεί, να γίνει πύραυλος. Όχι, Σταματούλη, θα έρθουν να την πάρουν. Τι? Ναι. Στο παιδί μιλάω. Α, νόμιζα ότι μου λέτε πάλι όχι και λέω θα καταρρεύσω. Όχι, αυτό μπορώ να το κάνω, αλλά θα πω ότι δεν ζητήσατε εσείς ότι τρώτε τόσο καυτερή την πίτσα. Ωραία, εγώ λοιπόν παραγγέλνω. Yeah. Η συνομιλία μας καταγράφεται. Λοιπόν, όχι. Παραγγέλνω. Κέρδισα. Κυρία Βούλα, σας κάναμε φάρσα από το Φώτης και Μαρία. Έπρεπε να σας μιλάω 5 λεπτά. Με συγχωρείτε, δεν ξέρω τι πλακία σας έλεγα. Συγχαρητήρια.